έξω είδαμε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Θέλω να πω, Πρόεδρε, αν υπάρχουν εδώ μέσα στην αίθουσα αστυνομικοί, το αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς, εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται να έχει παρουσία τους εδώ μέσα, αν υπάρχουν εδώ, δεν ξέρω. Καλό είναι να βγουν έξω. Δεύτερο, Πρόεδρε, μας δώσατε ένα mail, ένα αίτημα σε mail το οποίο έχει ημερομηνία 23 Μαρτίου από τον Ιερό Λόφο. Υπάρχουν εδώ κάποιοι που είναι ετούντες, δηλαδή που τους εκπροσωπούν. Λοιπόν, τώρα να τοποθετηθούμε. Εμείς ήδη από την περασμένη εβδομάδα, όταν τελείωνε η συνεδρίαση, που το είχε ήδη τελειώσει δηλαδή, που το μάθαμε σε κατηδίαν παρέμβαση, είπαμε και στον Δήμαρχο, είπαμε και στον Αντιδήμαρχο, ότι πρέπει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει απόφαση ότι αυτό το φασιστικό εθνικιστικό μόρφωμα είναι ανεπιθύμητο στην Καλαμαριά. Σήμερα το πρωί στείλαμε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μία πρόταση απόφασης. Θέλω να τη διαβάσω για να καταγραφεί στα πρακτικά. Θεωρώ ότι την έχετε πάρει όλοι με email. Και μετά θέλω να κάνω μία σύντομη τοποθέτηση. Η πρόταση της απόφασης που καταθέτουμε είναι: τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμαριάς κατηγορηματικά δηλώνουν την αντίθεσή τους στην επικείμενη φιέστα που ετοιμάζει το εθνικιστικό φασιστικό μόρφωμα του Ιερού Λόχου την Κυριακή 7 Απρίλη στην περιοχή μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς αποφασίζει να μην διευκολύνει με κανέναν τρόπο τη δράση οποιοδήποτε εθνικιστικού φασιστικού μορφώματος στην πόλη μας, για να μην προπαγανδίζονται οι φασιστικές τους αντιλήψεις και να στάζει το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Στην Καλαμαριά του Μπλόκου, στην προσφυγωμένα Καλαμαριά των αγωνιστικών παραδόσεων και των λαϊκών αγώνων, δεν χωράνε οι νεοναζί ιδεολογικοί απόγονοι των ταγματασφαλιτών. Θεωρούμε καθήκον και υποχρέωσή μας, και ειδικότερα απέναντι στην ιστορία του λαού και του τόπου μας, απέναντι στη νέα γενιά, να υψώνεται τείχος στην αναβίωση του φασισμού και του ναζισμού. Οι νεοναζί φασίστες εθνικιστές, με όποιο μανδύα και αν ντυθούν, είναι ανεπιθύμητοι στην Καλαμαριά. Αυτό είναι που σας στείλαμε σε όλους και ζητάμε να παρθεί μία απόφαση σε ανάλογη με αυτή που σας διάβασα. Θέλω να πω δύο λόγια. Είπε ο κ. Ματζαρίδης ότι δεν τους γνωρίζει. Κύριε Ματζαρίδη, είναι αυτοί που πριν δύο εβδομάδες, 10 μέρες, κάνανε μια τραγούκικη εισβολή μέσα στο Βασιλικό Θέατρο και διακόψανε μια παράσταση. Είναι αυτοί που όλο το τελευταίο διάστημα με αυτά τα εθνικιστικά συλλαλητήρια και τον τόρο που σηκώθηκε γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών έχουν χύσει όλο το εθνικιστικό τους δηλητήριο σε διάφορες συγκεντρώσεις που κάνουν. Είναι αυτοί που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία πριν ένα χρόνο, έξω από τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, της Κομματικής Οργάνωσης της Κρίνης στην Καλαμαριά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα ξέρουμε ποιοι είναι και τι πρεσβεύουν. Τι πρεσβεύουν. Και τι πρεσβεύει αυτό το μόρφωμα. Και δεν είναι τυχαίο που επέλεξαν να ανακοινώσουν πριν στείλουν το αίτημα, να ανακοινώσουν αυτή τη φιέστα στην Καλαμαριά. Δεν είναι τυχαίο. Εδώ δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Πρέπει να είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιοδήποτε τέτοιο μόρφωμα εμφανίζεται στην Καλαμαριά. Και δεν θα πιάσω εδώ τώρα μόνο περί ιστορίας και τα λοιπά. Σήμερα, τώρα, τι κάνουμε, συνάδελφοι. Εδώ είναι το ζήτημα. Και πόσο κατηγορηματικοί είμαστε απέναντι σε αυτά. Γιατί, να σας πω και κάτι.
Πολλοί λέμε στα λόγια και έχουν ακουστεί εδώ μέσα και σε άλλες περιπτώσεις. Για το αυγό του φιδιού, για τους νεοναζί, για τους φασίστες, για τους χρυσαυγίτες υπόδικους, εγκληματίες, για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσαυγής. Αλλά φαίνεται ότι πολλοί, ακόμα και κυβερνητικά στελέχη προχτές στις παρελάσεις σε διάφορα και στην Αθήνα και σε διάφορα άλλα μέρη, φωτογραφίζονταν δίπλα-δίπλα με αυτούς. Εδώ πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη την αντίθεσή μας. Και ό,τι απόφαση βγει, Δήμαρχε, πρέπει να είναι κατηγορηματική. Και όχι να είχαμε να λέγαμε. Και κλείνω με αυτό. Ο μόνος λόγος για να μην πατήσουν το πόδι τους στην Καλαμαριά είναι να απομονωθούν. Να νιώσουν ότι είναι ανεπιθύμητοι από την ίδια την κοινωνία. Και επειδή εμείς εδώ σήμερα εκφράζουμε, εκπροσωπούμε την κοινωνία της Καλαμαριάς, αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκινήσει από εδώ. Έτσι θα νιώσουν ανεπιθύμητοι και δεν θα πατήσουν τα πόδια τους στην Καλαμαριά. Οι φασίστες. Γιατί όποιος τους χαϊδεύει με μισόλογα, θρέφει και αυτούς και το σύστημα που τους γεννά. Για να είμαστε ξεκάθαροι.